μπλουζάκι, τζινάκι και αθλητικά σημαίνει γέλιο! Σημαίνει οδηγίες κρίσης! Χωρίς μακιγιάζ! Έτσι! Μου είχε λείψει! Γονιός, θα έχεις πρόβλημα! Έλα, ξεκόλα! Τι ξεκόλα? Τι με τις γονείς θα τα βάλεις? Ναι, θα τα βάλω με τις γονείς, όχι όλες τις γονείς. Όχι όλες τις γονείς. Τσουβί και νέοι γονείς! Αν ήμουν περιοδικό θα λεγόμουν έτσι. Θα τα βάλω με τους γονείς. Θα τα βάλω με τους γονείς που κάνουν με το ζόρι παιδιά επειδή κάνανε οι φίλοι τους και τα χρησιμοποιούν ως συναισθηματικά αποκούμπια προκειμένου να αποσπάσουν υλικά αγαθά και να νιώσουν σημαντικοί στην κοινωνία. Και μου πρίζουν και τα παπάρια πότε θα κάνεις παιδιά. Πότε θα κάνεις παιδιά. Λες και είπαμε, ξέρω εγώ στις ειδήσεις, ο, η γη έχει πρόβλημα δημογραφικό, υπογεννητικό. Τα τσουβέλα δεν έκανε παιδιά. Τι κάναμε τώρα? Γι' αυτό δεν έρχονται εξωγήινοι να μας επισκεφτούν. Δεν έκανα τσουβέλα παιδιά και άρα η γη πεθαίνει. Και ξεκινάω αυτό το θέμα. Έτσι, εν γνώση μου, θα μπορούσα να κάνω τον καλό τσουβί, αλλά ο τσουβί μεγάλωσε. Και πρέπει να πει κάποια πράγματα. Θα ήθελα τώρα να πω το κοινό, ναι, η τηλεόραση, άμα με πάρουν, θα έχω επιτωθεί σε νέους γονείς. Κλείνεις πόρτες. Τα αρχίδια μου. Και εσύ που θα μου γράψεις από κάτω, ρε μαλάκα, δεν έχεις παιδιά, γι' αυτό δεν ξέρεις. Θα σε... I will find you. Πας από κάτω να γράψεις. Έτσι, πας να γράψεις. Ναι, τσούβι, επίθεση, επειδή δεν έχεις παιδιά. Γυναίκες, αν σας το λένε αυτό, πες, δεν μπορώ να κάνω παιδιά, ρε ηλίθιε, ηλίθιε! Και κάτω να αισθανθεί άσχημα σε ένα οικογενειακό τραπέζι να κάνει. Δεν ήθελα να ρωτήσω. Α, συγγνώμη, βούλωσε το στόμα σου. Δεν θέλουμε. Θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι. Θέλω να γυρνάω Σάββατο. Σάββατο, να γυρνάω Σάββατο μεσημέρι, 4 η ώρα που αρχίζει η Bundesliga, να χάνω την κάλτσα μου και να μην με νοιάζει να τη βρω. Είναι αυτή η κάλτσα που χάνεται, που δεν σε νοιάζει. Φοράς διαφορετικό ζευγάρι μετά. Και να βλέπω από τις 4, μετά να βλέπω παιχνίδια για την Ισπανία, μετά να βλέπω μπάσκετ NBA το ένα, 10 η ώρα το βράδυ το άλλο, και 1 η ώρα να βάλω Netflix να δω για το φαινόμενο του θερμοκηπίου στην Ολλανδία. Τέρμα! 27 το volume, γεράκια. Τέρμα, να μην με νοιάζει να ξυπνήσω κανένα μαλακιστήρι ή να μην μιλάω με εγώ και το χείλη να δω. Αναπνέει! Πήγαινε μέσα, αναπνέει πλάγια! Γύρνα τον αναπνέει ίσια! Θέλω να είμαι ο άνετος θείος. Ο cool θείος, ο παλιός, ο προβληματικός, ο ανώμαλος. Που ερχόταν πάντα από το πλάι, σαν κανονάκι. Δεν είχε ποτέ παιδιά αυτός. Έψινε, ερχόταν. Του φεύγανε τα δόντια, δεν του δίνει κανένα σημασία. Τον βρίσκανε πεθαμένο. Κανένα δεν θέλω, με δύο ρωσίδες. Δύο ρωσίδες με 4 ρόγες να έχω στα μάτια. Μπορούν να με γυροκομίσουν 4 ρόγες. 4 ρόγες να έχω τα χρήματα, να πληρώνω 4 ρόγες. Μία στο φρύδι, μία εδώ, μία μέσα στη μύτη, μία στα αυτή. Και να μου κάνουν έτσι μέχρι να ψοφήσω εκεί να πεθάνω. Να μην έχω οικογένεια να την κρατάω και να πω. Αχ, ήταν ένα υπέροχο ταξίδι. Ή μετά εσύ που γράφεις επίσης από κάτω. Αν δεν σε γεννούσε η μάνα σου, δεν θα ήσουν εδώ σε αυτό το επεισόδιο να μας. Με ρώτησε να με γεννήσει. Μπορεί να με χώσει η μάνα μου πάλι μέσα. Μπορεί να με κάνει cash out. Ρωτάω. Με ρώτησε. Άκου επιχείρημα. Κάνει το παιδί για να τον γυροκομίσει. Εν τω μεταξύ τα λένε και μεταξύ τους. Μαλάκα, εντάξει, έκανα τον κύκλο μου τώρα. Κάνω ένα παιδάκι. Γυρνάω, ρε μαλάκα, δεν ξέρεις πώς έρχεται η ζωή. Ακόμα ένα παιδάκι, να με γυροκομίσει, θα μου φέρει και από την νερό. Στον κόλο θα στοχώσει. 21 χρονών θα είναι στην Ήο και. Έλα, πατέρα! Δεν γυρνάω, θα μείνω σεζόν εδώ να κουμπώνομαι και δεν γυρνάω, Κυψέλη! Δεν βρίσκω να βαρκάρω! Αφήστε με ρε μαλάκες με το μαλάκα! Και θα σε ρωτάνε, ο γιος τι είναι. Εντάξει, μια χαρά είναι το παιδί. Είναι... Πάρει τη ζωή στα χέρια του από 21 χρονών, είναι στην Ήο. Κολλάει έρσημα και τρυπάκια κάτω από τη γλώσσα. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε το θέμα parenting, δηλαδή γονίνκ, για να το πω, για να καταλάβουν κάποιοι. Έχουμε το θέμα, ο άλλος κάνει ένα παιδί για κάποιο σκοπό, δεν το παραδέχεσαι. Με σένα τα βάζω σήμερα. Δεν έχω παιδιά. Μπορώ να έχω άποψη. Βλέπω γύρω στον κόσμο. Παιδιά, ανήψια κτλ. Άσε που δεν θυμάμαι τα παιδιά των συγγενών. Εγώ δεν τα θυμάμαι τα παιδιά των συγγενών. Μου λένε έχει 3 παιδιά, μωρέ. Δεν είναι η δεύτερη σου εξαδέρφη και 2 έχει ο άλλος ο εξαδέρφος. Είναι όλα ίδια. Σωτηράκι, τι κάνεις? Ο Νίκος είμαι. Ναι. Νίκο, τι είναι? Η Χριστίνα είμαι. Να βάλουνε φανέλες με ονόματα. Νίκος, Χριστίνα. Αυτό φύγουμε σήμερα. Αυτό θίγουμε σήμερα. Και εσύ από κάτω που πας να μου γράψεις, είναι προσβολή τα παιδιά του ξένου κόμματος. Και τα δικά μου θα ήθελα να είχα 2 για να τα προσβάλλω αυτή τη στιγμή. Έτσι. Ή να τα βγάλω στην αγορά εργασίας, να μαζέψουν like στο Instagram. Που τα βάζετε στο Instagram για να δείξετε ότι έχετε οικογένεια, ότι είστε επιτυχημένοι. Στο Instagram.
στην πραγματικότητα. Μου έχουν γάμει στη ζωή, ρε Κατερίνα! Δύο ώρα θα παίξω ένα play με τις φίλες μου, ζητάω! Το χείλος όταν τρέβει είναι τραγικό. Τι να το κάνεις το παιδί να ντύνεσαι με κάτι ροζ μπουφανάκια και λευκά παπούτσια και να σέρνεις ένα καρότσι και να είσαι γεμάτος κολόνια και χωρίς να στη μέση σαν τον Ευαγγελάτο και να το πηγαίνεις το παιδί με τρίχες στα χέρια. Εδώ με το σωτηράκι, εντάξει. Εντάξει, τώρα κάναμε παιδί, φοράω ροζ πόλο και τζινάκι ξεπλημένο, λευκά καινούρια 190 ευρώ αθλητικά για να πηγαίνω πόδια βόλτα με το παιδί γιατί μπορεί να πιάσει μέση, καρότσι 670 ευρώ. Λες και το παιδί άμα το βάλεις σε απλό καρότσι, ένα απλό οικοδομικό. Αυτό εκεί με ξεφούσκωτο, πάντα μπροστά το λάστιχο ξεφούσκωτο, ώστε να σου φύγει η βουβονοκύλη όταν πας να ανέβεις τη σανίδα εκεί. Οπ, μου βγήκε στην πλάι. Κουνουπιέρα! Του βάλαμε κουνουπιέρα, είναι η φούλα, η πριγκίπισσα της Αγγλίας, της Νταϊάνας. ABS το καρότσι και εν τω μεταξύ συναντιούνται οι γονείς και μιλάνε για καρότσια. Εκεί που μιλάγανε παλιά για πρέζα, οι ίδιοι γονείς. Πριν ένα χρόνο κανονίζανε πρέζα. Α σου πω, αδερφής. Αφαίρεσαι εσύ τα λάστιχα, αφαίρω εγώ αυτά. Είχα ένα υπόγειο και οι ίδιοι μετά με άλλη φωνή και μπρουτ μυρίζουν κολόνια πρωί-πρωί στην πλατεία, στην παιδική χαρά. Ναι. Εμάς μας χέζει 7 η ώρα και 10 η ώρα χέζει και τα κουραδάκια του είναι λίγο κίτρινα, δηλαδή είναι λίγο, δηλαδή, σαν πουρεδάκια. Ή οι γυναίκες είναι η άλλη μπαργούμαν, τη συναντάς την άλλη μπαργούμαν, τη συναντάς μπαργούμαν και εμένα μου είχε τύχει αυτό. Γεια σου Ειρήνη, πολλά φυλάκια σε δίνω, δεν λέω επίθετο Ειρηνάκι, έχεις βιζάρες Ειρήνη, θυμάσαι. Ας το δει και η Εύα γυναίκα μου, δεν πειράζει, δεν έχω παιδιά, τι αν πάρει διατροφή. Εμένα μου λέει η Ειρήνη, μου αρέσει να κοιμάμαι μετά το κλαμπάκι. Μ' αρέσει να κοιμάμαι έτσι με στραβάζει ρογές γιατί δεν έπιασε καλά. Μ' αρέσει να κοιμάμαι στην παραλία. Μ' αρέσει να κοιμάμαι στην παραλία πιωμένη μετά τη δουλειά. Κολλάω 7 η ώρα του μαγαζί, 9 η ώρα σκάω με την Divers με τεκίλια. Δεν πίνω καφέ το πρωί. Έχω βάλει ανάμεσα στα βυζιά μια τρίλιζα. Και έχω τατουάζει ένα σκορπιό εδώ. Και έχω και σκουλαρίκι στην μύτη. Όλες έχω κάνει γυαλουρονικό 21 πήγα. Πρέπει να βελτιώσω τη μούρη μου και είμαι τσίτα. Εδώ πέρα έτσι. Για του χρόνου σταματάω τη νύχτα. Το κάνεις. Θα δουλεύω γραμματέα σε μια βιοτεχνία. Τέλος, κουράστηκα. Κουράστηκα πολύ, Αλέξανδρε. Αλέξανδρε, έχω βαρεθεί. Δεν υπάρχει, δεν μπορώ. Έχω βαρεθεί, Αλέξανδρε. Δεν πάει άλλο. Η ίδια ένα χρόνο μετά έχει παιδί και μπαίνει έτσι. Έκανα παιδί, είμαι γραμμένη στις μανούλες του Facebook. Κοριτσάκια μου, θέλω τη βοήθειά σας σε κάτι. Αμήν Παναγιά μου, η θεία μου έχει περίοδο και θυμιάτισε με το παιδί εκεί. Το παιδί θα έχει κανονικό κύκλο ή θα το ρουφήξει σαμπόγκ η θεία. Το γέννησα Τετάρτη, να το αλείψω με φασολάκια επειδή Τετάρτη νηστεύουμε. Κορίτσια, τη βοήθειά σας. Ήρθε η κουμπάρα μου αστεφάνωτη και είχε και περίοδο. Να τη πετάξω αγιασμό. Το διάβασε ο παπά 42 ημερών και όχι 40. Καίγεται. Άραγε. Εάν φας τον μπλακούντα με ρύζι, πατάτες ή ψητά λαχανικά είναι καλύτερα. Και πού καταλαβαίνω ότι έχω δίκαιο, έτσι λέγεται, δίκαιο σε όλα αυτά, πού το καταλαβαίνω. Δεν έρχεται ποτέ κανείς να μου πει, πατεράδες κυρίως, δεν έχεις παιδιά, όχι, κάνε παιδί. Όλοι μου λένε, κάνεις κανένα αστείο και κάνεις παιδί. Μη μιλάς καθόλου, μια χαρά μαλάκα, άρχοντα, μη κάνεις καλά μαλακία. Οι μόνοι που σου λένε κάνε παιδί. Α, μωρέ, κάνε παιδί, μωρέ. Άμα ακούσεις άνθρωπο να σου λέει κάνε παιδί άντρα, δεν το μεγάλωσε ποτέ αυτός, ούτε ώρα. Δεν άλλαξε πάνω, σκατουλάκια δεν είδε. Φρουτόκρεμα δεν είδε πως γίνεται. Δεν ασχολήθηκε ποτέ. Το έχει πετάξει εκεί σε μια γυναίκα. Αυτός δεν ασχολήθηκε καθόλου. Σου λέει τα παιδιά είναι ευτυχία. Α, δικό μου είναι αυτό. Εντάξει. Εσύ, μανουλάκι είσαι. Μεγάλωσε, παιδί. Πότε μεγάλωσε. Πατέρα μου, μωρέ, δεν παραγνώρισε. Νέα γενιά δεν κάνει παιδιά. Δεν βρίσκει μια σκλάβα γυναίκα να τη πετάξει ένα παιδί εκεί πέρα και να εξαφανιστεί η νέα γενιά. Αχ, δεν είστε σωστοί οι πατεράδες εσείς. Να γυρνάτε 17 μέρες μετά και να λες γυναίκα είναι μεγάλο σε τα παιδιά. Πού πάει η κοινωνία, ρε, δεν κάνει παιδιά. Ρε, δεν κάνει παιδιά. Και αυτό έφερνε λεφτά στο σπίτι, έτσι. Πετάγανε εκεί πέρα μια δεσμίδα 5.000 και λέει μεγάλο σε τα, εντάξει.
Λες και ένα δέσποτο σκύλι, βάλτε εκεί πέρα το νερό να προσέχεις, είναι πιο σημαντικό από το φαΐ. Και όταν το ρωτήσαν, τι γυμνάσαι, δεν πάει, ναι, ναι, όχι, κάτσε, ο μικρός ή ο μεγάλος, όχι, τρία έχω. Έχω δύο παιδιά και ένα κορίτσι. Πάει ο μικρός, πάει Τετάρτη γυμνασίου και Πέμπτη λυκείου πάει μεγάλος. Δεν τα ξέρω τώρα, γιατί εμείς κάναμε το εξατάξιο, μωρέ, τα έχουν μπερδεμένα να πούμε τώρα. Δεν τα ξέρω, βάλουμε ένα τσίπρο τώρα. Κάντε παιδιά, μωρέ! Κάντε παιδιά να δείτε τη ζωή την ίδια. Και τώρα η ανατροφή του παιδιού είναι το ταμπλετάκι. Πας παντού. Που ξέρεις πως ζωής είχα κάθε τον Νίκο. Πολύ ήσυχο το παιδί. Πού είναι η μούρη του? Δεν έχει μούρη, έχει μια οθόνη. A few hours later. Έχω τον αριθμό μου, τον Γιαννάκη. Ο Γιαννάκης είναι όπως το κάθε παιδάκι, αλλά το δικό μου είναι λίγο πιο όμορφο. Και μάλιστα προχτές έβλεπα τον Παναθηναϊκό και επειδή το πήγε ο γαμπρός μου στον Παναθηναϊκό μπροστά, βλέπω στο ημίχρονο το Γιαννάκη όλο μέσα στην τηλεόραση. Όλο το κεφάλι του και να γελάει στην κάμερα. Και έλεγα, τι έχω πατήσει και βλέπω τον αριθμό μου στην τηλεόραση. Μπες μέσα από το λί, καλύτερη άμυνα θα έπεσες. Τέλος πάντων. Εν τω μεταξύ, επειδή είναι εξαρθό γαλανομάτικο, έδειχνε τον Γκριγκόνης. Και λέω, θα πει ο σπίκερ το παιδί του Γκριγκόνης. Και θα πω στον αδερφό μου, τι έχει γίνει με τον Γκριγκόνη. Όχι ο Γκριγκόνης, ο Γκριγκόνης. Ήταν ίδιο, είναι ίδιο όπως ο Γκριγκόνης παιδάκι. Του δίνω κανένα φράγκο, του έχω πάρει και τυρανόσαυρο και κεράτοξ. Του λέω, πού είσαι Γιαννάκη, όταν έχει το τάμπλετ. Σου δώσα λεφτά και σου πήρα τον τυρανόσαυρο. Δώσε σημασία στο θείο τον Αλέξανδρο. Λίγη σημασία. Πέπα. Στην κάνω μπέικον, την Πέπα, να σου πω εγώ. Παίξε ένα προ, ρε, παίξε ένα προ. Κάνε ένα μπάφο. Όλα ρε, κάνε ένα μπάφο και παίξε προλόγο μου, το σομπαρά με. Βγείτε έξω και σπάστε αυτοκίνητα με πέτρες. Βαράτε κουδούνια, 4 παρά 20, να ξυπνήσουν οι νοικοκυρέοι. Να βγαίνουν έξω, μου κουδούνια, να κάνεις έτσι, κολοδάχτυλα. Πώς θα γίνει δηλαδή. Σπάστε αντίχειρες, αλωνών. Αλωνών, σπάστε αντίχειρες. Ζήστε λίγο τη ζωή. Αφήστε το τάμπλετ.